Μορφή Λερναία Ήδρα έχουν λάβει αποκαλύψει για την υπόθεση δωροδοκία από το Κατάρ σε εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εμπλεκόμενου από την Ελλάδα, την Ιταλία και το Βέλγιο. Με κεντρικό πρόσωπο έναν Ιταλό πρώην σοσιαλιστή Ευρωβουλευτή, τον Πιέρ Αντώνιο Παντσέρι, φαίνεται να ξετυλίγεται μια κινηματογραφική ιστορία διαφθορά στη σκιά του πλέον δυσφημισμένου Μουντιάλ στην ιστορία του θεσμού εξαιτία των θανάτων χιλιάδων εργατών κατά τη διάρκεια κατασκευή των έργων. Bruxelles e nei suoi dintorni, controllate associazioni e ONG attive qui in città e case di assistenti parlamentari. Μέχρι τώρα εμπλέκονται Εύα Καηλή, αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου που κρατείται, Αλέξανδρος Καηλής, ο πατέρας της, ο οποίος ελέγχεται για ενδεχόμενη συμμετοχή, Φραντσέσκο Τζόρτζι, σύντροφος της Εύας Καηλή και επίσης υποκαθεστώς κράτησης. Πιέρ Αντώνιο Παντσέρι, με τον οποίο είχε συνεργαστεί ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, κρατείται. Η σύζυγος Παντσέρι, Μαρία Κολόνη, και η κόρη του Σίλβια Παντσέρι κρατούνται. Επίσης κρατούνται η Λούκα Βιζεντίνη, νεοδιοριστής Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Νομοσπονδίας Συνδικάτων, και Νικολό Φινκά Ταλαμάγκα, διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης No Peace Without Justice. Ο Παντσέρι φέρεται να λειτουργούσε ως εγκέφαλος του κυκλώματος που έδινε οδηγίες στους βοηθούς των Ευρωβουλευτών ως προς το ποιες κινήσεις να ακολουθήσουν. In una di queste perquisizioni sono stati ritrovati 500.000 euro in contanti. I giornali belgi scrivono che la somma è stata rinvenuta in possesso dell'ex parlamentare Panzeri. Ο σύντροφος της Εύας Καηλή ήταν επί πολλά έτη στενός συνεργάτης του, όσο εκείνος ήταν στην Ευρωβουλή. Μάλιστα, μια αναφορά στο Instagram του εκ των υστέρων πια έχει και άλλη ανάγνωση, καθώς σε φωτογραφίες που ανέβαζε το 2018 μετά από ταξίδι του στο Κατάρ, φίλος του σχολίαζε ότι από όταν βρεθείς στο Κατάρ δεν είσαι πια ο ίδιος. Ο Φραντσέσκο Τζόρτζι το 2019 μαζί με τον Παντσέρι συμμετείχε στην ίδρυση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Fighting Pune, που μάχεται κατά των παραβιάσεων σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα γραφεία της εν λόγω μοικιώς, σύμφωνα με τη Le Monde, ελέγχθηκαν από τις αρχές και κατά την έφοδο κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα ψηφιακά πιστήρια. Στο διοικητικό συμβούλιο της Fight Impunity περιλαμβάνονται κορυφαίες προσωπικότητες, όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Μπερνάρ Καζνεύ. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η μη κυβερνητική οργάνωση No Peace Without Justice, αφού ο Γενικός Γραμματέας της Νικολό Φινκά Ταλαμάγκα είναι επίσης ανάμεσα στους συλληφθέντες. Στόχος του Κατάρ ήταν να κερδίσει τα συνδικάτα και ρόλο κλειδί γι' αυτό φέρεται να έπαιξε ο Λούκα Βιντσεντίνη. Το 2011 ο Βιντσεντίνη έγινε γραμματέας της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Συνδικάτων και μόλις τον περασμένο μήνα στη Μελβούρνη εξέλεγε στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Διεθνούς Νομοσπονδίας Συνδικάτων. Μιας οργάνωσης που απαριθμεί 200 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως και που είχε γίνει εφιάλτης για το Κατάρ, αφού είχε επανειλημμένως υποβάλει ερωτήματα και ενστάσεις αναφορικά με το παγκόσμιο κύπελο. Στα τέλη Οκτωβρίου, μάλιστα, και ο Βιντσεντίνη συναντήθηκε και με τον Υπουργό Εργασίας του Κατάρ, Αλμάρι. Πέρα από το γραφείο της Εύας Καηλή, αστυνομικοί σφράγισαν επίσης τα γραφεία της Μαρία Ρίνα από την Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, αλλά και του Μάρκ Ταραμπέλα από το Σοσιαλιστικό Κόμμα που εκλέγεται Ευρωβουλευτής από το 2009. Μαζί με τους δύο Βέλγους Ευρωβουλευτές ελέγχονται και τρεις συνεργάτες τους.